Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, ο Κώστας εδώ και σήμερα θα κάνω unboxing κάτι το οποίο έχω μια τεράστια απορία να μάθω τι πραγματικά έχει μέσα το πακέτο αυτό. Πριν από καιρό είχα παραγγείλει ένα παιχνίδι, το χτύπησα στη δημοπρασία 2 ευρώ. Το παιχνίδι αυτό είναι το Max Payne το 2. Πολύ ωραίο, φοβερό παιχνίδι πραγματικά. Αλλά αυτό περίμενα ότι θα είναι κάπου τόσο και μου ήρθε ένα πράγμα τεράστιο. Όπως βλέπετε το πακέτο είναι αρκετά μεγάλο και να σας πω την αλήθεια έρχεται από Ισραήλ από ό,τι φαίνεται και από τα χαρτιά. Λέει PC Game 1 και τι στο καλό μπορεί να έχουν βάλει παραπάνω μέσα. Δηλαδή όταν το έχουν γεμίσει όλο αυτό με σελοφάν δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο περίεργο. Γι' αυτό και είπα να το κάνω ξεχωριστό μόνο του το... unboxing να δούμε τι έχει μέσα. Είμαι τρομερά περίεργος, ελπίζω να μην έχει τίποτα περίεργο. Αν έχει τίποτα το περίεργο, τυχεροί θα είστε εσείς που θα το δείτε κιόλας πρώτη φορά. Και που λέτε, το συγκεκριμένο eBay πακέτο είναι. Το χτύπησα στη δημοπρασία, γιατί στο eBay όσοι με ρωτάτε μπορούμε να κάνουμε και δημοπρασίες. Το κατάφερα να το χτυπήσω στη τιμή των 2,60 με δωρεάν μεταφορικά. Να πω ότι επειδή πάρα πολλοί στέλνετε μηνύματα για αυτό το θέμα, ότι στο eBay μπορείτε να διαλέξετε είτε με δωρεάν μεταφορικά είτε με τα μεταφορικά της αρέσκειάς, τις επιλογές είναι πάρα πολλές. Μεγάλο φαίνεται, φαίνεται ήδη αρκετά και το σελοφάν, αλλά... What? Για μισό λεπτό. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το παιχνίδι. Αλλά για μισό λεπτό να δούμε τι είναι αυτό εδώ. Ας ξεκινήσω πρώτα από αυτό. Dear customer, thank you very much for your interest in my product and for your purchase. It's very important for me to see feedback for you. Wow. Σοβαρά τώρα. Και λέει, I put a little gift inside. Wow, δείτε. Δηλαδή πραγματικά, πήρα 2,60 ένα πακέτο. 2,60 ένα πακέτο και ο τυπάς, όχι μόνο. Α, δεν μου το έβαλε να μου το στείλει, μου στείλει και ένα μικρό δωράκι μαζί. Δηλαδή ρε φίλε, τι γίνεται. Εντάξει, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο, με έβαλε ένα μπρελόκ, wow. Εντάξει, δεν είναι τίποτα το σημαντικό, αλλά και μαζί και ένα γλυφιτζούρι. Κοίτα να δεις τώρα. Βέβαια δείτε ένα γλυφιτζούρι το οποίο είναι, ναι. Εντάξει. Είναι ενδιαφέρον, τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν ξέρω αν προσέξατε, γιατί μπορεί να μην το προσέξετε καν. Αυτό εδώ. Αλλά... περιορέξεως κολοκυθόπιτα λοιπόν. Και πάμε να δούμε τελικά αυτό έχει και προεξήχη. Και έλεγα και εγώ τι προεξέχει γιατί είναι περίεργο. Γιατί το έπιανα απ' έξω το πακέτο και λέω αποκλείεται ρε παιδί μου. Λοιπόν, οπότε κάποιοι βάζουν και γλύφι τζούρια μέσα. Προσέχετε να μην παίρνετε γλυκά από άγνωστους. Τέλος πάντων λοιπόν, έλα καλό μου παιδί. Wow. Παιδιά, συζητούσα με τον Evergamer, με τον Δημήτρη τον Δούνα και μου λέει αν είσαι τυχερός και έχει τη χάρτινη συσκευασία. Wow. Όπως βλέπετε έχει μέσα το πακέτο, ήρθε με την παλιά τη χάρτινη συσκευασία. 2,60. Wow. Ας δούμε λίγο το πακέτο. Το Max Payne το 2 είναι ένα τρομερό παιχνίδι το οποίο πραγματικά έχει γράψει ιστορία όπως και το Max Payne το 1. Το Max Payne το 3 το έχω στη συλλογή μου και ακόμα δεν έχω προλάβει να το παίξω με αυτά και με αυτά. Wow. Εντάξει. Wow. Αυτό εδώ είναι. Βλέπουμε το χαρακτήρα. Γενικά την ιστορία ξέρω κάποια πράγματα. Δεν ξέρω πάρα πολλά. Αλλά ναι. 3 DVD. Το manual το οποίο είναι ανάποδα, είναι στα, όπως βλέπετε είναι στα εβραϊκά γραμμένο.
Πρώτη φορά τώρα επιτέλους έχω για ένα παιχνίδι που είναι γραμμένο στα εβραϊκά. Και φαντάσου όλο το μενού είναι και αυτό στα εβραϊκά. Και απλά δεν θα το παίξω ποτέ. Γιατί όχι, επειδή μπορώ. Λοιπόν, wow. Νομίζω ότι αυτό παρά είναι σπάνιο έβριμα, έτσι. Τι λέτε εσείς, τι πιστεύετε. Νομίζω ότι παρά είναι σπάνιο έβριμα το οποίο, wow. Απλά wow. Και όλο αυτό θα το ξαναπώ 15 φορές. Με 2 και 60 ρε φίλε, με 2 και 60. Γι' αυτό σας λέω, το eBay είναι ένα καλό εργαλείο. Βέβαια πρέπει να ξέρεις, σιγά σιγά, σαν πως ποιος τα ξέρει όλα, να ξέρεις πώς να κινηθείς, πώς να... Για να δούμε και από πίσω τι άλλο έχει. Όχι, The Fall of Max Payne 2, λοιπόν. Πρέπει να ξέρεις πάνω κάτω πώς θα κινηθείς, πώς θα χτυπήσεις πραγματάκια, πώς θα χτυπήσεις προσφορές. Αρκετές ευκαιρίες υπάρχουν. Πραγματικά το συγκεκριμένο είναι υπέρ ευκαιρία. Δηλαδή 2,60 ευρώ με αυτά εδώ. Με τη χάρτη συσκευασία. Δεν είναι η ανατύπωση μετά που έγινε πλαστική συσκευασία που δίνει παραπάνω κύρος. Βέβαια θα μου πείτε είναι εβραϊκή έκδοση. Και ίσα ίσα είναι ακόμα ένα πιο σπάνιο κομμάτι για τη συλλογή μου. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε. Είχα απορία και πραγματικά ο τυπάς μου έδωσε και ευχαριστήριο μήνυμα και ένα μπρελόκ και ένα γλυφιτζούρι. Περίεργο γλυφιτζούρι, αλλά δεν πειράζει. Θα μείνει έτσι προφανώς. Τέλος πάντων, αν και τώρα που βλέπω είναι τα χέρια του, αλλά τέλος πάντων είναι αυτός που τα κόλλησε. Anyway. Wow, τι να πω, τι να πω. Ένα ευχαριστώ στο παιδί, πραγματικά του αξίζουν όλες οι θετικές οι αξιολογήσεις του κόσμου. Να είστε καλά, check the now. Και κάποια στιγμή, απλά με ρωτάτε και με ξαναρωτάτε να κάνω βίντεο για το eBay. Θέλω να κάνω ένα βίντεο για το eBay, να σας πω κάποια πράγματα, πώς να κινηθείτε και αυτά. Απλά γίνεται ένας μικρός, ξέρετε τι, γίνεται ένας μικρός χαμός. Από θέμα όχι τόσο πολύ πακέτων, απλά έχω κανονίσει κάποια unboxing και είναι ήδη έτοιμα σε μια σειρά να περιμένουν να δημοσιευθούν. Απλά το θέμα είναι ότι χρειάζεται να βρω χρόνο και να κάτσω να ασχοληθώ πραγματικά με αυτό. Τώρα που έρχεται καλοκαίρι, μέχρι και να φύγω για διακοπές, ελπίζω να μπορέσω να βάλω μια σειρά και να σας κάνω ένα μικρό vlog για το τι να προσέξετε στο eBay. Νομίζω αφορά πάρα πολλούς από εσάς. Τι να κάνουμε για την PayPal και όλα αυτά. Απλά δώστε μου λίγο χρόνο, σας παρακαλώ. Σιγά σιγά θα τα κάνουμε όλα. Λοιπόν, check tech now, Κώστας εδώ και ελπίζω να σας άρεσε. Εμένα μου πάρα άρεσε. Μου πάρα άρεσε, πραγματικά εντάξει. Εντάξει. Νομίζω ότι γι' αυτό το πράγμα το κάνω στο τέλος όλα. Για να μπορώ να χτυπάω τρελές ευκαιρίες και προσφορές και να βρίσκω τρελά πράγματα. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.